Ο Παναγιώτης Νίκας και ο Συνδυασμός Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο θα είναι η επόμενη περιφερειακή αρχή. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Νίκας έχει ξεκινήσει επισκέψεις σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου και συναντήσεις προκειμένου να έχει ενημέρωση για τα ζητήματα του κάθε τόπου. Κάνω μια προσπάθεια τα απογεύματα, επισκεπτόμενος όλους τους νομούς. Έχω επισκεφτεί μέχρι τώρα την Αργολίδα και την Κορινθία. Την Τρίτη θα πάω στη Σπάρτη, ώστε να ενημερώνομαι για τις υποθέσεις οι οποίες τρέχουν. Δεν έχω και πολύ μεγάλη ανάγκη για ενημέρωση. Εγώ ήμουνα 12 χρόνια στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Εντάξει. Αν και υπάρχει προβληματισμός για τον Κλεισθένη, ο Παναγιώτης Νίκας τόνισε ότι θέλει να έχει ένα καλό πλαίσιο συνεργασίας με όλους, ωστόσο βρίσκει διάφορα εμπόδια και προβλήματα στην ενημέρωσή του. Είμαι πολύ προβληματισμένος με τον Κλεισθένη, όχι τώρα, από τότε που ψηφίστηκε, διότι η Δημοτική ή Περιφερειακή Αρχή, χωρίς τη δεδηλωμένη, δηλαδή χωρίς την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι δύσκολο να περπατήσει. Αλλά αυτός είναι ο νόμος και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στα πλαίσια του. Είμαι βέβαιος ότι μια άλλη κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αποφάσεις τέτοιες, σε θεσμικά μέτρα τέτοια, ώστε να δώσει τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, εμείς πρέπει να κινηθούμε στα πλαίσια της συνεργασίας με τις άλλες δυνάμεις, να το επιδιώξουμε, εν πάση περιπτώσει, να γίνουν εκείνα τα αναγκαία βήματα, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η Περιφέρεια αλλά και η Δήμη. Τέλος, ο κύριος Νίκας τόνισε ότι είναι διατεθειμένος να δώσει χέρι φιλίας και συνεργασίας, ωστόσο με 4-5 ανθρώπους δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συνεργαστεί, καθώς έχουν συμβάλει αρνητικά σε αρκετά ζητήματα.